Αμήν. Ζει ο Χριστός μας. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 69 από το βιβλίο της Εξόδου και από το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Σελίδα 69 από το βιβλίο της Εξόδου, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας. Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τάσο διπορίας αυτών κατά την προσταγήν του Κυρίου και εστρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν είτο είδωρ δια να πει ο λαός. Και ελιδώρη ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ δια να πει ομεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, δια τι λιδωρείτε κατ' εμού, δια τι πειράζετε τον Κύριον, και εδίψησεν ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγώγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, δια τι τούτο, ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με την δίψαν. Και εβόησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, τι να κάμω εις τούτον των λαών, ο λίγον λείπει να με λιθοβολήσει, λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, διάβηθη έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και την ράβδον σου με την οποία εκτύπησας των ποταμών. Λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν Χορίβ και θέλεις κτυπήσει την πέτραν και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής δια να πει ο λαός. Και έκαμε νούτος ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και εκάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά δια την λιδωρίαν των ιών Ισραήλ και διότι επήρασαν τον Κύριον λέγοντες «Είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή». Τότε ήλθεν ο Αμαλίκ και επολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ιησούν «Έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθών πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδον του Θεού». Και έκαμεν ο Ιησούς, καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και επολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφήν του βουνού. Και οπότε ο Μωυσής ύψωνε την χείραν αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Οπότε δε κατεβίβαζε την χείραν αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Εχείρες δε του Μωυσέως ήσαν βέβαροι μένε. Όθεν λαβώντες λίθων έθεσαν υποκάτων αυτού και εκάθισεν επ' αυτού. Ο δε Ααρών και Ωρ εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζον τα χείρας αυτού και εχείρες αυτού έμενο εστηριγμένε μέχρι δύσεως ηλίου. Και κατέστρεψεν ο Ιησούς τον Αμαλίκ και τον λαόν αυτού εν στόματι μαχαίρας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδος εις τα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών. Και οκοδόμησεν εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά νησί. Και είπεν, επειδή χείρ υψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου, θελήστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν. Αμήν. Βεβαίως Παλαιά Διαθήκη, αλλά ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, μας πληροφορεί και μας λέει ότι πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος δίδεται προς οικοδομήν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να ετοιμαστεί και μάλιστα να τελειοποιηθεί δια παν έργων αγαθών. Και αλλού πάλι λέει ότι όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλίαν ημών. Ο Λόγος του Θεού πραγματικά είναι για εμάς ένας πνευματικός μπούσουλας, ένας πνευματικός φάρος, μία πνευματική υπηξίδα,
έτσι ώστε όλοι εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, να μην περιπατούμε εν Χριστώ Ιησού όπως νομίζουμε, ούτε βεβαίως να πυγμαχούμε στον αέρα, αλλά να είμαστε εύστοχοι, δηλαδή να ευστοχούμε στο θέλημα του Θεού και πάντοτε να εξαγοράζουμε τον καιρό μας, έτσι ώστε να είμαστε πρώτα απ' όλα χρήσιμοι στους εαυτούς μας, αλλά και χρήσιμοι ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αλληλούια. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μέσα από το συγκεκριμένο σημείο της γραφής, ο Λόγος του Θεού μας δίνει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πάντοτε, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, λαμβάνουμε διδασκαλία, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη με το πνεύμα της Καινής και βεβαίως να πραγματοποιούμε τις αναγκαίες αναγωγές, προκειμένου τελικά να λαμβάνουμε θεία μηνύματα και αποκάλυψη από τον Λόγο του Κυρίου όλων των δυνάμεων. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού σήμερα να αποσαφηνίσει σε όλους μας ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος, Κύριε Θεέ μου? Με αναγέννησες. Εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εις κληρονομίαν άφθαρτων, αμίαντων, αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, με βάφτισες το πνεύμα σου το Άγιον και με αυτό τον τρόπο με ηραβώνησες με άνδρα δια την ημέρα της απολυτρώσεως των σωμάτων μας. Και τώρα ποιος είναι ο στόχος? Πώς εγώ πρέπει να περιπατήσω εν Χριστώ Ιησού? Ποια είναι τα εμπόδια? Ποιοι είναι οι εχθροί μου? Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι ο εχθρός είναι ένας, αλλά δεν είναι μόνον ο εχθρός αυτός που όλοι βεβαίως λέμε. Και βέβαια ο εχθρός μας είναι ο διάβολος και σατανάς, για τον οποίον ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θα πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Για τον οποίον ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θα πρέπει να του δίνουμε τόπο, δηλαδή πεδίο δράσης, με τα λάθη μας, με τις επιλογές μας. Αλλά υπάρχει και έτερος εχθρός. Και πολλές φορές αυτός ο εχθρός που θα αναφέρουμε τώρα είναι πιο ύπουλος και μας φέρνει σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και αυτόν τον εχθρό ο διάβολος τον χρησιμοποιεί ως δικό του εργαλείο, προκειμένου να επιτίθεται και να κατακτά πνευματικά εδάφη εις βάρος μας. Και εδώ είναι που χρειάζεται να προσέξουμε. Και εδώ είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας διευκρινίζει, αποσαφηνίζει, όπως είπαμε στην αρχή, ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Διότι αναγεννήθημε μεν, ευαπτίστημε στο πνεύμα το Άγιον δε, αλλά τώρα ο φυσικός άνθρωπος ή της ο πνευματικός θα πρέπει να μετασχηματιστεί, συγγνώμη, ο φυσικός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο σαρκικός, θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε έναν πνευματικό άνθρωπο. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια? Θα το πετύχουμε ακούγοντας τις εντολές του Κυρίου μας. Μέσα στις 6 βασικές προϋποθέσεις της γνήσιας και αληθινής μαθητείας υπάρχει μία προϋπόθεση που λέει ο ίδιος ο Κύριος μας προς τους μαθητές: να αρνούμεθα τους εαυτούς μας. Οι άλλες 5 είναι να βαστάζουμε το σταυρό μας, να ακολουθούμε τον Κύριό μας όπου ανυπάγει, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, και υπάρχουν και άλλες 3 προϋποθέσεις της γνήσιας και αληθινής μαθητείας. Η 4η προϋπόθεση είναι να διαφυλάττουμε τον Λόγο του Κυρίου μας, διότι καθώς διαφυλάττουμε τον Λόγο του Κυρίου μας, τότε θα είμαστε αληθινά μαθητές Του και η αλήθεια του Λόγου του Κυρίου μας θα μας ελευθερώνει από παντός έργου πονηρού. Να αγαπάμε αλλήλους, γιατί διαμέσου αυτής της αγάπης μας προς τους αδελφούς μας, οι άνθρωποι στον κόσμο θα λένε ότι αληθώς αυτοί είναι μαθητές του Χριστού. Και βεβαίως η 6η προϋπόθεση είναι, καθώς ο Κύριος μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό, και μάλιστα ο καρπός μας να μένει, να δημιουργούμε στη ζωή μας αυτές τις προϋποθέσεις, όπου θα υπάρχει καρποφορία, προκειμένου να δοξάζεται το όνομα του Πατέρα και με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος των δυνάμεων να μας αναγνωρίζει ως μαθητές Του. Μία λοιπόν βασική προϋπόθεση εκ των 6 είναι, όπως είπαμε, να αρνούμεθα τους εαυτούς μας. Και τι σημαίνει να αρνούμεθα τους εαυτούς μας? Να βλέπουμε στον Λόγο του Θεού
Γραφικότερα ο Ιάκωβος λέει να εγκύπτουμε εις τον τέλειο νόμον της ελευθερίας, μάλιστα δε να επιμένουμε εις αυτόν, τον νόμον της ελευθερίας, γιατί η αλήθεια του λόγου της ελευθερίας τελικά θα μας ελευθερώνει και θα μας δίνει το φως το αληθινόν, ώστε μπροστά στην οδό μας αυτός ο λόγος να φέγγει και να μην περιπατούμε πλέον στα σκοτεινά, αλλά αυτός ο λόγος καθώς θα φέγγει να μας βοηθάει να βλέπουμε πού πατάμε. Κύριε Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να μετασχηματίσεις το φυσικό άνθρωπο, Λευτέρη. Και ένας τρόπος υπάρχει, δηλαδή καθημερινά να μάχεσαι την σάρκα σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πληροφορήσει, καθώς είναι και προστατευτικός αλλά και προειδοποιητικός ο Λόγος του Θεού, ότι η σάρκα αντίκειται εις το πνεύμα και το πνεύμα αντίκειται εις την σάρκα. Αυτά τα δύο μεταξύ τους έρχονται σε μια τέλεια αντίθεση. Δηλαδή, ένας σαρκικός άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να περιπατήσει σύμφωνα με το πνεύμα, αλλά και ένας πνευματικός άνθρωπος δεν περιπατεί σύμφωνα με τη σάρκα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει «Και αν ζείτε κατά το πνεύμα, περιπατείτε κατά το πνεύμα». Δηλαδή, ναι, ζούμε κατά το πνεύμα, έχουμε αναγεννηθεί, είμαστε παιδιά του Θεού, τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, έχουμε βαφτιστεί στο πνεύμα το Άγιον. Και αυτός είναι ο αραβώνας μας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αλλά δεν φτάνει αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια. Όλα αυτά ο Κύριος μας τα χάρισε ως απαρχή μιας νέας πορείας, όπου σε αυτή την πορεία θα συντελείται ο μετασχηματισμός του φυσικού ανθρώπου σε πνευματικό. Και σε αυτή την πορεία ο άνθρωπος πλέον του Θεού θα μάχεται συνεχόμενα την σάρκα του. Και μέσα στον Λόγο του Θεού διαβάζουμε ότι υπάρχουν 17 έργα της σαρκός, μεταξύ των οποίων μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία. Υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει η ζηλία, υπάρχει ο θυμός. Πόσοι από μας δεν θυμώνουμε? Πόσοι από μας δεν διακρίνουμε στους εαυτούς μας οξύτητα ή παρορμητισμό? Και μακάρι να είμαστε ή να είσαστε πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν διακρίνετε τέτοιου είδους φρονήματα και έργα της σαρκός μέσα στην καρδιά σας, στο φρόνημά σας, στην εν γέννη πολιτεία σας. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας και καθώς η ημέρα είναι πονηρέ και ο καιρός έσχατος, όλοι μας τώρα θα πρέπει να διερευνήσουμε τους εαυτούς μας. Πολλές φορές δυστυχώς, αλλά βλέπουμε. Πού βλέπουμε? Στο ξυλάριο του αδελφού μας. Αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να μας υπενθυμίσει ακόμα μία φορά, καθώς επίκειται ανάγκη διόρθωσης σε όλους μας. Είναι ανάγκη να κοιτάξεις και να κοιτάξω στις καρδιές μας και μόνο. Μόνον στις καρδιές μας. Γιατί μέσα στις καρδιές μας υπάρχουν, αν υπάρχουν, έργα της σαρκός, θα πρέπει να τα αποβάλουμε, αγαπημένα μου αδέλφια. Και για να αποβάλουμε τα έργα της σαρκός υπάρχει συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία με τη χάρη του Χριστού μας θα δούμε σήμερα. Λαός Ισραήλ. Ένας λαός ο οποίος δυστυχώς, αλλά τουλάχιστον η πρώτη γενιά, δεν ευστόχησε. Δεν ευστόχησε στο να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα, μάλλον δε η συνέπεια, η σοβαρότατη συνέπεια. Τα κόκαλά τους, λέει, εστρώθησαν εις την έρημο. Γιατί απειθούσαν συνεχόμενα στον Κύριο. Γιατί δεν συνεργάστηκαν ποτέ με τον Θεό. Ποιος λαός, ο περιούσιος λαός του Κυρίου? Ποιος λαός, αυτός ο λαός που είδε την Ερυθρά Θάλασσα να διανοίγεται στα δύο? Αυτός ο λαός που είδε, και θα το διαβάσουμε και εδώ, μέσα από την πέτρα να εξέρχεται νερό? Αυτός ο λαός που είδε σημεία και τεράστια, αληθινά, πραγματικά, και τα είδε διαζώσεις, τα είδε με τα ίδια του τα μάτια. Και όμως αυτός ο λαός, αγαπημένα μου αδέλφια, αστόχησε. Γιατί δεν έγινε τελικά αυτό το οποίο είπαμε πριν. Δηλαδή, αυτός ο λαός δεν κοίταζε εδώ, στην καρδιά του, αλλά κοίταζε γύρω του και βασικά κοίταζε στον Μωυσή και ποτέ δεν κοίταζε στον Θεό. Και να τα βήματα. Πού κοιτάζεις σήμερα? Κοιτάζεις τον αδελφό σου? Κοιτάζεις τον συνάνθρωπό σου? Από πού περιμένεις την ευλογία? Από πού περιμένεις την διόρθωση? Από ποιον περιμένεις τον φωτισμό? Από ποιον τελικά περιμένεις την οδηγία?
πώς τελικά θα διορθώσεις τα κακοσχήμενα του χαρακτήρα σου, κοιτώντας σε ποιον. Είναι καιρός, αδελφοί μου, να διαπιστώσουμε, αν δεν το έχουμε διαπιστώσει, και να το παραδεχθούμε με όλη μας την καρδιά, ότι θα πρέπει να διορθώσουμε τις σχέσεις μας. Θα πρέπει να γίνουμε γλυκείς, θα πρέπει να γίνουμε τρυφεροί, θα πρέπει να γίνουμε εικόνες του Χριστού καθώς και είμαστε, αλλά να γίνουμε γνήσια φωτοαντίγραφα. Και όταν θα μιλάμε, να μην σπείρεται πανικός γύρω μας, αλλά χαρά, ευλογία, και δίπλα μας να γίνεται οικοδομή και να λέμε τι ωραία που τα λέει αυτός ο αδελφός, τι ωραία που τα λέει αυτή η αδελφή. Και πόσο μεγάλη οικοδομή γίνεται μεταξύ μας όταν μιλάει ο τάδε ή ο δίνα αδελφός, χωρίς όμως να βλέπουμε σε πρόσωπα, αλλά ως αποτέλεσμα της καλοσύνης του αδελφού, της αδελφής, εμείς να δοξάζουμε τον Θεό. Γιατί? Γιατί μέσα από τα λόγια και την εν γέννη συμπεριφορά του αδελφού και της αδελφής γίνεται οικοδομή στην καρδιά μας. Αδελφοί, πρώτος εγώ, αλλά και όλοι μας, είναι καιρός να διορθώσουμε τα λάθη μας. Συνηθίσαμε στις ευλογίες του Κυρίου και δόξα τον Θεό, ο Κύριος ευλόγησε πάρα πολύ την Εκκλησία μας. Αλλά τώρα είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Είμαστε στο σημείο αυτό που όλοι μας πρέπει να διορθώσουμε. Μη θεωρούμε δεδομένα τα πράγματα, αδελφοί. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και ξεκάθαρος. Και αν αγωνίζεται κάποιος, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Και το νομίμως ποιο είναι? Προσέχετε εις εαυτούς. Εξετάζετε εις εαυτούς. Αδελφέ, βλέπεις η αδελφή την κάνει? Όχι. Και σας το λέω αυτό στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Γιατί μέσα στην καρδιά μου πραγματικά υπάρχει μήνυμα Θεού σήμερα. Όποιος έρχεται και μου λέει, κοίταξε στην αδελφή ή στον αδελφό, του λέω, κοίταξε στη δική σου καρδιά. Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από τη δική σου καρδιά. Και μέσα από τη δική σου καρδιά, όταν αυτή θα διορθωθεί, τότε πράγματι θα δεις ότι ο αδελφός και η αδελφή δεν είναι έτσι όπως τον περιγράφεις ή την περιγράφεις. Δεν είναι έτσι. Και πάντως σίγουρα είναι παιδί του Θεού. Αγιασμένη, πλημένη, αγιασμένος, πλημένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είναι ώρα, αδελφοί, να δούμε μέσα στην καρδιά μας όλοι μας και μέσα σε αυτή την καρδιά να διαπιστώσουμε τελικά τον τρόπο με τον οποίο ο Λόγος του Θεού μας υποδεικνύει βήμα προς βήμα, διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν και στίχον επί στίχον πώς πρέπει να πολιτευθούμε. Πειρασμός και λιδωρία, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί οι λέξεις μασά και μεριβά που διαβάσαμε στο 7ο εδάφιο, αυτό σημαίνουν πειρασμός και λιδωρία. Πείρασαν τον Κύριο και λιδώρησαν τον Μωυσή, τον δούλο του Κυρίου. Για πολλωστή φορά δεν υπετάχθησαν στο θέλημα του Κυρίου. Καταρχάς, δεν έχουμε να φάμε, Κύριε Θεέ μου, γιατί μας πήρες από την Αίγυπτο? Και ο Λόγος του Θεού αναφέρει για αγωγισμό. Θα το πω πιο απλά, στην Καθομιλουμένη και όπως εμείς το λέμε, πολλές φορές το χρησιμοποιούμε σαν λέξη, πολλές φορές στην καθημερινότητα. Γκρινιάζουμε. Με ποιον γκρινιάζουμε? Με τους υπευθύνους, με τους άλλους αδελφούς, με τους συνανθρώπους μας, με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας στην οποία εργαζόμεθα, με το σύζυγο, με τη σύζυγο. Γιατί? Αυτός φταίει, εκείνη φταίει, ο άλλος φταίει. Και τι κάνουμε? Αποδίδουμε ευθύνες, αδελφοί. Και επιρρύπτουμε ευθύνες. Έχει έρθει ποτέ ο Κύριος να σου πει σε σένα προσωπικά που ακούς αυτή την ώρα, ενώ κατηγορείς τον αδελφό και την αδελφή σου, γιατί το έκανες αυτό ή γιατί το έκανες εκείνο? Ήρθε ποτέ ο Κύριος να επιρρύψει ευθύνες και να σου βάλει περισσότερο βάρος μέσα στην καρδιά σου? Τότε εμείς γιατί, αδελφοί, ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο? Λέμε ότι είμαστε μιμητές του Κυρίου. Λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Λέμε ότι ενώπιον Θεού και ανθρώπων φέρουμε το φως του Ιησού Χριστού. Το φέρουμε με τη συμπεριφορά μας και με τα λόγια μας. Είναι καιρός επιστροφής και γνήσιας μετάνοιας, αδελφοί, γιατί ο καιρός είναι τελευταίος. Και επαναλαμβάνω, πρώτα απ' όλα, ό,τι ακούγεται, γιατί το ακούω και εγώ με εσάς, μαζί σας, ισχύει πρώτα απ' όλα για μένα. Δείχνει ο Λόγος του Θεού πραγματικά ότι αυτός ο λαός
δεν έχει σκοπό, δεν έχει στόχο, δεν έχει εννοήσει το σχέδιο του Θεού. Και αφού λιδώρησε τον Μωυσή και επείρασε τον Θεό γιατί δεν υπήρχε τροφή, ο Κύριος τελικά έδωσε τροφή. Και αφού έδωσε το μάνα εξ ουρανού, την τροφή των αγγέλων, όπως διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στη συνέχεια τους έδωσε εντολές για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται την τροφή. 6 ημέρες, 6 πρωινά της εβδομάδος θα συλλέγεται αυτό το οποίο θα βρίσκεται σε όλη την πεδιάδα και θα τρώτε όλο όσο θα έχετε συλλέξει. Δεν θα φυλάτετε για την επομένη το πρωί. Και όμως κάποιοι λειτουργούσαν αυτοβούλως. Είναι αυτό που είπαμε. Δηλαδή δεν είναι το θέμα το πώς εγώ νομίζω, το πώς εγώ πιστεύω πώς πρέπει να περιπατήσω. Είναι τι εντέλεται ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και κάποιοι που το φύλαξαν για την επόμενη μέρα, φοβούμενοι ότι δεν θα βρουν εις την πεδιάδα νέο άρτο, ξέρετε τι έγινε, αυτό το οποίο φύλαξαν, σκολικό βρωτο. Και εθυμώθη ο Μωυσής. Η Γραφή μας λέει στους αριθμούς ότι ο Μωυσής ήτανε ο πιο πραής άνθρωπος εφ' όλη τη γη, αδελφοί. Και αυτός ο άνθρωπος εθυμώθη. Γιατί? Έφτασε σε αγανάκτηση με όλα αυτά τα οποία έβλεπε από τον λαό του Θεού, ενώ υπήρχαν σαφείς οδηγίες και εντολές. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Τους λέει, 6 πρωινά θα συνάγεται τον άρτο και θα τον τρώτε κατά την διάρκεια της ιδίας ημέρας. Την 6η όμως μέρα θα συνάγεται άρτο για 2 ημέρες. Γιατί την 7η ημέρα θα μένετε σε ανάπαυση και μάλιστα στην ανάπαυση του Κυρίου μας. Είναι η μέρα του Κυρίου. Και πάλι δεν υπήκουσαν. Όχι όλοι, κάποιοι εκ του λαού. Και έτσι γίνεται πάντοτε. Κάποιοι υποτάσσονται και υπακούν κατά πάντα. Κάποιοι όμως πάντοτε θεωρούν τα δικά τους, πιστεύω, τα δικά τους νομίζω, εγκυρότερα από τα έγκυρα διατάγματα του Λόγου του Θεού. Και τι έκαναν? Την 7η μέρα, το Σάββατο, ανάπαυση Κυρίου, η ημέρα αυτή, αγιασμένη από τον Θεό, βγήκαν να ψάξουν να βρούνε μάνα στην πεδιάδα. Δεν υπήρχε. Αλλά ο Κύριος παραπονιέται στον δούλο του. Έως πότε δεν θα ακούνε τις εντολές μου? Έως πότε? Βλέπετε που το έως πότε δεν το λέει μόνο ο άνθρωπος, το λέει και ο Κύριος, αδελφοί. Έως πότε δεν θα ακούνε τις εντολές και δεν θα φυλάτουνε τα διατάγματα του Κυρίου? Και ερχόμαστε στο κεφάλαιο το οποίο διαβάσαμε. Μία ανάλογη περιγραφή με αυτήν που τώρα μόλις είπαμε, στο Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο, διαβάζουμε και στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Γιατί? Τώρα έχουμε τροφή, αλλά δεν έχουμε νερό. Και καθώς δεν έχουμε νερό, ξεκινάει πάλι το ίδιο τροπάριο. Καλά δεν ήμασταν στην Αίγυπτο? Δεν περνούσαμε τόσο καλά εκεί πέρα? Γιατί Μωυσή μας έβγαλες από την Αίγυπτο και πού πηγαίνουμε τώρα? Και ο δούλος του Θεού, αποκαμωμένος, πηγαίνει ενώπιον του Κυρίου. Κύριε Θεέ μου, τι να κάνω? Είναι έτοιμη να με λιθοβολήσω συν. Τι να κάνω? Και ο Κύριος του δίνει λύσεις. Γιατί πάντοτε ο Θεός δίνει λύσεις. Αλλά ο Θεός, αγαπημένα μου αδέλφια, επιθυμεί τον αρμόδιο τρόπο για να δώσει λύση σε ένα σου πρόβλημα, σε ένα μου πρόβλημα, σε κάθε μας υπόθεση, σε κάθε μας ζήτημα. Δεν διεκδικούμε, δεν απαιτούμε, δεν γογγίζουμε, παύλα γκρινιάζουμε και δεν αμφισβητούμε την αγάπη του Θεού ποτέ. Αυτά δεν είναι προς συζήτηση, αδελφοί. Ο Θεός είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι αγαθός, φιλάνθρωπος, πολυεύσπλαχνος, πολυέλεος, ελεήμων Θεός. Και αρέσκεται εις το να ελεεί και να εκτήρει πάντα στους επικαλουμένους το όνομα αυτού. Αγαθός είναι ο Θεός, αδελφοί. Αλλά εδώ χρειάζεται εμείς, σπουδάζοντας το χαρακτήρα του Θεού και τις ιδιότητες του χαρακτήρα του Κυρίου μας, να τον πλησιάζουμε με τον αρμόδιο τρόπο, πάντως όχι όπως ο λαός Ισραήλ. Διότι τότε και μόνον τότε, όταν εμείς πλησιάζουμε με τον αρμόδιο τρόπο, ο Κύριος είναι γενναιόδωρος και αποδίδει τις αγαθές του δόσεις και τα τέλεια δώρα του
καθώς η Γραφή μας λέει «Πάσα δόσεις αγαθή και πάνδορη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων». Αλληλούια. Και καθώς δίνει τη λύση ο Κύριος, αφού του λέει «Πάρε τη ράβδο σου», χτύπησε την πέτρα, αυτή τη ράβδο που διηνύχθη ο Ιορδάνης, χτύπησε την πέτρα, εξάγεται το νερό από την πέτρα και ο λαός Ισραήλ τελικά θα πιει νερό. Αλλά η ονομασία του τόπου που εδόθη από το Μωυσή αφήνει, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν θα πω τη λέξη πίκρα, αλλά αφήνει θλίψη στον άνθρωπο του Κυρίου. Δηλαδή, πειρασμός και λιδωρία. Πειράσαμε τον Θεό. Λιδωρήσαμε τον άνθρωπο του Θεού. Και η λιδωρία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο που ο Θεός όχι μόνο δεν συμφωνεί, όχι μόνο δεν αποδέχεται, αλλά εναντιώνεται στον άνθρωπο τον οποίος λιδωρεί. Γιατί τι λιδωρεί? Την εικόνα του Θεού. Γιατί ακόμα κι αν ένας άνθρωπος δεν είναι παιδί του Θεού, είναι πλάσμα του Κυρίου. Είναι διαμορφωμένος από τον ίδιο τον Θεό. Και όταν εγώ λιδωρώ τον συνάνθρωπό μου ή τον αδελφό μου, τότε λιδωρώ το δημιούργημα του Κυρίου των δυνάμεων. Αμφισβητώ αυτό που ο Θεός έκανε και το αναιρώ. Κατά το λαϊκό, κατά το κοινώς λεγόμενο, το ακυρώνω. Είναι καιρός που όλοι μας θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους εαυτούς μας και να σταθούμε στα εδάφια της Γραφής. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Και την ελευθερία ο Κύριος μας την χάρισε, αγαπημένα μου αδέλφια, για να μπορούμε να εργαζόμαστε τη Βασιλεία των Ουρανών και τα πέρι της Βασιλείας των Ουρανών, τα πέρι της σωτηρίας των ψυχών ημών, αισθανόμενοι ελεύθεροι. Αλλά αυτή η ελευθερία που μας γεμίζει η παρουσία του Κυρίου μας, η επίσκεψη του Θεού, δεν θα πρέπει να παρερμηνευτεί και να διαχειριστεί με αναρμόδιο τρόπο από όλους εμάς. Και έρχεται ο Πέτρος ο Απόστολος να γράψει στην επιστολή του: «Μη μεταχειρίζεσαι, Ελευθέρη, την ελευθερία μου ως επικάλυμα της κακίας». Ενώ μέσα στην καρδιά σου υπάρχει κακία, δηλαδή υπάρχει έργο της σαρκός. Μην μεταχειρίζεσαι αυτήν την ελευθερία που δίνει το Πνεύμα το Άγιον με έναν τρόπο ώστε να παρερμηνεύεται και το εδάφιο και η διδασκαλία μου, αλλά και το θέλημα του Κυρίου των δυνάμεων. Στους Γαλάτες πάλι λέει: «Μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία ως αφορμή της σαρκός». Δηλαδή, ενώ μέσα στην καρδιά μου υπάρχει πικρία, μέσα στην καρδιά μου υπάρχει εριστική διάθεση για κάποιο πρόσωπο, εγώ προσπαθώ μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος, τι να κάνω, να βάλω και τη δική μου κακία, το δικό μου έργο της σαρκός. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας τα ξεκαθαρίσει αυτά, έτσι ώστε μέσα στην καρδιά μας να μπορούμε και να διακρίνουμε. Αν υπάρχει έργο σαρκός, τότε θα πρέπει να χαμηλώσουμε, να ταπεινωθούμε και θα πρέπει να εργαστούμε πνευματικά και να αγαπήσουμε την πνευματική άσκηση, αδελφοί. Τα γόνατα και τη μελέτη του Λόγου του Θεού, γιατί μόνον με αυτόν τον τρόπο θα νικηθεί η σάρκα μας. Τότε ήλθεν ο Αμαλίκ, λέει στο 8. Βεβαίως εδώ το τότε, μια και είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, κυριολεκτικά αναφέρεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε. Αναγωγικά όμως θα πούμε ότι αυτό το τότε ήλθε ο Αμαλίκ, και θα δούμε τι σημαίνει Αμαλίκ, έρχεται τη στιγμή που υπάρχει ανυπακοή στον λαό του Θεού. Αν υπάρχει ανυπακοή μέσα στην καρδιά μας, αγαπημένα μου αδελφιά, τότε δίνουμε τόπο στον διάβολο, αλλά και η σάρκα μας τι κάνει, εξάπτεται. Η σάρκα μας διεγείρεται. Και εδώ είναι οι χειρισμοί που λέμε συνεχόμενα, τους οποίους όλοι εμείς καλούμαστε να εκπληρώσουμε προκειμένου να έχουμε το αγαθόν αποτέλεσμα. Τότε, στην ανυπακοή, σήμερα να διερευνήσουμε όλοι μας αν υπάρχει ανυπακοή προς τον Θεό, αν υπάρχει ανυπακοή προς τον Λόγο του Κυρίου μας, αν υπάρχει ανυπακοή σε όλα αυτά που ο Κύριος μας άφησε ως παρακαταθήκη, προκειμένου να διαφυλάξουμε αυτήν δια του Πνεύματος του ενικούντος εν ημίν
για να μπορέσουμε μία των ημερών να εισέλθουμε πλουσίως εις την Βασιλεία των Ουρανών. Μετά την ανυπακοή λοιπόν, τότε ήλθε ο Αμαλίκ. Τι είναι ο Αμαλίκ? Ο Αμαλίκ είναι γονός του Ισάβ. Είναι γιος του Ελιφά και ο Ισάβ απεικονίζει κατά τα μέτρα πια της Καινής Διαθήκης το σαρκικό φρόνημα. Διότι ο Ιακώβ λαμβάνει τα πρωτοτόκια, ο Ισάβ τα αρνείται, τα αποποιείται και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι τον ενδιαφέρει μόνο ό,τι έχει επίγεια προέλευση. Είναι το σαρκικό φρόνημα. Και ο Αμαλίκ, κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης, είναι η σάρκα μας, η οποία, όπως είπαμε στην αρχή, αντίκειται εις το πνεύμα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας δείξει σήμερα πώς τελικά εγώ, εσύ, εμείς, πρέπει να μαχόμεθα την σάρκα μας, ώστε να μην εξέρχονται από το στόμα μας, αδελφοί, πράγματα τα οποία και μας λυπούν, και τους αδελφούς μας λυπούν, και τον Θεό λυπούν, και τελικά πράγματα τα οποία μας οδηγούν στην αμαρτία. Λέει ότι επολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησούν, έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθόν πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδον του Θεού. Και η ράβδος είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Είναι αυτός ο λόγος ο οποίος ελέγχει μεν, αλλά και μας βοηθάει να επανορθώσουμε. Γιατί η ράβδος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν αναλώνει. Ο στόχος της δεν είναι να αναλώσει, δεν είναι να καταποντήσει, δεν είναι να θανατώσει. Η ράβδος του Θεού δεν θανατώνει. Η ράβδος του Θεού διορθώνει. Και διορθώνει την ψυχή, τον άνθρωπο, προκειμένου ο άνθρωπος και η ψυχή αυτή να κερδιθούν στον ουρανό. Με τη ράβδο, με αυτή πραγματικά, Μωυσή, θα μπορείς να αντιμετωπίσεις τους αμαλικίτες. Αλλά εδώ του λέει να διαλέξει άνδρες. Και οι άνδρες είναι όλοι αυτοί που θα εκλέξουμε εμείς, ο καθένας προσωπικά. Κύριε Θεέ μου, ποιους άνδρες πρέπει να εκλέξω μέσα από την Αγία Γραφή, προκειμένου να πολεμήσω την σάρκα μου? Υπάρχουν δύο πολύ δυνατοί άνδρες, τους οποίους πρέπει και εσύ και εγώ να εκλέξουμε. Ο ένας άνδρας ονομάζεται Ζήλος Θεού και ο άλλος άνδρας ονομάζεται Φόβος Κυρίου όλων των δυνάμεων. Γιατί ο ζήλος για τα πέρι της Βασιλείας των Ουρανών και ο φόβος μου για το πρόσωπο του Κυρίου είναι η απαρχή μιας μάχης η οποία τελικά θα έχει, όπως λένε οι άνθρωποι, αίσιον τέλος. Χωρίς φόβο Θεού πώς θα εκπληρωθούν οι επαγγελίες? Στις 1102 σελίδες του Λόγου του Θεού οι περισσότερες επαγγελίες δίνονται σε ποιους? Στους φοβουμένους το πρόσωπο του Κυρίου, αδελφοί. Και η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου μας, γνωρίζοντας πραγματικά το θέλημα του Θεού, είπε την ώρα που είχε πληρωθεί δια Πνεύματος Αγίου, ενώ ήταν ήδη έγκυος στον Κυριό μας, δια Πνεύματος Αγίου είχε συλλάβει. Επιγενές γενναίων, λέει ο Κύριος, ευλόγησε ποιους? Τους φοβουμένους το πρόσωπον αυτού. Και υπάρχουν πολλά εδάφια που περιγράφουν, αγαπημένα μου αδέλφια, την ευαρέσκεια του Κυρίου μας προς τους φοβουμένους το πρόσωπον του. Ο ένας άνδρας είναι αυτός και ο άλλος άνδρας είναι ο ζήλος του Κυρίου μας. Και είναι καλό να γίνουμε ζηλωτές. Ζέοντες κατά το πνεύμα. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μέσα στην καρδιά μας θα δοξάζουμε τον Κύριο, θα τον ευχαριστούμε, αδελφοί, και θα αφήνουμε πραγματικά το Πνεύμα το Άγιον περισσότερο και περισσότερο μέσα στην καρδιά μας να μεγαλώνει την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, να μεγαλώνει τον Πατέρα Θεό. Και καθώς μέσα στην καρδιά μας μεγαλώνει ο Θεός, μεγαλώνει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, τότε μέσα στην καρδιά μας περισσεύει και το έλεος του Κυρίου μας. Γιατί ο Κύριος που δίνει δόξα? Στους δοξάζοντες αυτόν. Και καθώς βλέπει ο Κύριος ότι με όλη σου την καρδιά τον δοξάζεις και τον ευλογείς, επιχαίει το έλεος του. Και αυτό το έλεος του Κυρίου, αγαπημένα μου αδέλφια, μας προκαλεί ειρήνη, γαλήνη,
αγαλίαση. Αυτό το έλεος του Κυρίου μας ανανεώνει την ελπίδα μας καθημερινά σε όλα αυτά που καλούμαστε και μάλιστα σε αυτήν την εποχή που ζούμε να βιώσουμε σε όλες τις δραστηριότητές μας. Το έλεος του Κυρίου. Συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, λέει στο 10 «Και έκαμεν ο Ιησούς καθώς είπε προς Αυτόν ο Μωυσής και επολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφήν του βουνού». Πού ανέβηκε ο Μωυσής με τους συνεργάτες του? Στο όρος. Και το όρος, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι η θέση της προσευχής. Είναι ο οίκος του Θεού. Πού θα ανέβεις τελικά για να αντιταχθείς στο φρόνημα της αρκός, για να απαρνηθείς τον εαυτόν σου, για να σταθείς ενάντιος στα έργα της αρκός? Πού θα ανέβεις? Στο όρος. Στο όρος της προσευχής. Είναι ο μόνος κόπος που δεν είναι μάταιος, γιατί όλα τα έργα τα οποία εκπληρώνουμε σε αυτή την γη μπορεί να φέρνουν προς το παρόν, προς μεν των καιρών, αποτελέσματα για αυτήν τη ζωή, αλλά όλα αυτά, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν θα τα πάρουμε μαζί μας στον ουρανό. Στον ουρανό θα πάμε με τα έργα τα οποία θα αφορούν τα έργα της πίστεως και της αγάπης. Με τα έργα τα οποία θα αφορούν το έργο του Θεού. Τι έκανα για τον Κύριο? Πώς εργάστηκα τη σωτηρία μου? Πώς εργάστηκα το έργο το οποίο μου είχε αναθέσει? Και με αυτόν τον τρόπο, πράγματι, εν εκείνη την ημέρα θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε πιστέ, μάλλον αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθεν εις τη χαρά του Κυρίου σου». Κύριε, πώς? Αγωνίσου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κάθε μέρα ο στόχος σου να είναι να μάχεσαι τα έργα της αρκός. Δόξαζε και ευχαρίστησε τον Κύριο και έχε μέσα στην καρδιά σου ως βοηθούς δύο άνδρες που πραγματικά θα σε βοηθούν να πλησιάζεις όλο και περισσότερο Κύριο τον Θεό. Τον φόβο προς τον Κύριο και τον Άγιο Ζήλο επίσης προς τον Κύριο. Και με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά, γιατί ο Κύριος είπε «εν υπομονή θα καρποφορήσετε», που χύσε μία στιγμή εν ρηπή οφθαλμού. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταμορφωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριό μας. Θα μεταμορφωθούμε δια Πνεύματος Αγίου την ημέρα της αρπαγής για να συναντηθούμε με τον Κύριο στο μεσουράνημα. Η απάντηση του Κυρίου, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά η διαμόρφωση του πνευματικού χαρακτήρος, του πνευματικού ανθρώπου, θα γίνεται σταδιακά και βαθμιαία, αδελφοί. Με αυτόν τον τρόπο, και όσο εμείς έχουμε αυτή την ευλογημένη και αγία επίγνωση και συνειδητοποιημένα καθημερινά μαχόμεθα την σάρκα μας, δεν εκπληρώνουμε όλα αυτά που επιθυμεί η καρδιά μας, αλλά αγωνιζόμαστε να εκπληρώσουμε το θέλημα του Κυρίου μας, τότε πράγματι με αυτόν τον τρόπο, όλοι μας με τη χάρη του Χριστού μας θα σταθούμε στο τέλος με τη χάρη του Χριστού μας και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου νικητές. Λέει ο Λόγος του Θεού «Και όποτε ο Μωυσής ύψωνε την χείραν αυτού ενίκα ο Ισραήλ, οπότε δε κατεβίβαζε την χείραν αυτού ενίκα ο Αμαλίκ». Δηλαδή, λέει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο, «να υψώνεται χείρας καθαράς». Και αναφέρεται στους άνδρες. Και τι σημαίνει χείρα καθαρά? Για να είναι καθαρό το χέρι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι καθαρή η καρδιά. Γιατί ο Κύριος τι μας είπε? Ο Κύριος μας είπε ότι το εξερχόμενο είναι αυτό που μας μολύνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιέχεται, φιλοξενείται μέσα στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν η καρδιά μας είναι καθαρή, τότε υπάρχει ο αγαθός θησαυρός του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά μας και εκ του αγαθού θησαυρού εξέρχεται το αγαθόν. Και εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και καθώς καρδιά και χείρες είναι καθαρές, τότε σε αυτή την καθαρή καρδιά τι έρχεται, αγαπημένα μου αδέλφια, να ριζωθεί, να θεμελιωθεί? Δύο πράγματα. Το ένα το εκπληρώνει ο Ααρών, και το άλλο ορ. Δηλαδή όταν οι χείρες μου είναι βεβαρημένες, δηλαδή όταν έρθω σε κόπωση, όταν έρθω σε μια κατάσταση που λέω «Κύριε, στενά μην πανταχώθεν, δεν μπορώ άλλο, έχω αποκάμει». Έχω αποκάμει και σωματικά,
έχω αποκάμει και ψυχικά εκείνη την ώρα. Πάρε τους δύο άνδρες, το φόβο και τον ζήλο. Πήγαινε ενώπιον του Θεού, εξομολογήσου, μετανόησε ειλικρινά. Πες τον Κύριο πραγματικά ποια είναι η κατάστασή σου εν αληθεία και με ευθύτητα. Και τότε πάρε μαζί τον Ααρών και τον Ωρ για να σηκώσουν τα χέρια σου. Για να γίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Δηλαδή, ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα. Κύριε, τι είναι ο Ααρών, τι είναι ο Ωρ, είναι η δοξολογία και η ευχαριστία. Αυτή που θα σε ζωοποιήσει ώστε να ανορθωθείς από την κόποση, από αυτό που έρχεσαι και μου λες, Λευτέρη, απέκαμα πατέρα, απέκαμα Κύριε Ιησού Χριστέ, απέκαμα. Και έρχεται πραγματικά ο Κύριος όλων των δυνάμεων, μέσα από αυτή την καθαρή καρδιά, αφού εξομολογήθηκες, αφού μετανόησες, αφού πήρες μαζί σου τους δύο άνδρες, το φόβο και το ζήλο του Θεού. Έρχεται ο Κύριος να σε οδηγήσει μέσα στην καθαρότητα της καρδιάς σου, στη δοξολογία, στην ευχαριστία. Σε δοξάζω Κύριε Θεέ μου, όχι γιατί σήμερα χαίρομαι προς μεν το παρόν για αυτή μου την κατάσταση, αλλά για όλα αυτά που έκανες στη ζωή μου, αλλά και για όλα αυτά που πρόκειται να κάνεις στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ Κύριε όλων των δυνάμεων για όλες σου τις ευεργεσίες. Και βλέπουμε μετά το αποτέλεσμα. Μα ήσουν 14 ώρες όρθιος. Έχεις κοιμηθεί 3,5 ώρες. Ναι, αλλά ζωοποιείσαι. Ναι, αλλά υψώνεις Κύριας καθαράς. Ναι, αλλά δοξάζεις Κύριο τον Θεόν σου. Πώς γίνεται αυτό? Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει Κύριος ο Θεός. Πώς, αδελφοί, υπάρχουν πνευματικοί κωδικοί και βεβαίως δεν χρησιμοποιούμε τεχνικές, αλλά χρησιμοποιούμε τις τεχνικές του Λόγου του Θεού, όχι τις τεχνικές των ανθρώπων που συστήνουν το φρόνημα της αρκός, αλλά αυτές τις τεχνικές που συστήνει ο Κύριος όλων των δυνάμεων, ευχαριστία και δοξολογία. Και δηλαδή η κόποση, πάει η κόποση. Και δηλαδή αυτό που αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου, μετά από αυτό το ψυχολογικό πόλεμο που έχεις υποστεί, Κύριε, μαρασμό αισθάνομαι στην καρδιά μου. Δόξαζε Κύριε τον Θεό σου. Ευχαρίστησέ τον. Γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός και ενεργή. Είναι αναισθημένος ο Χριστός, Λευτέρη. Δεν έχει πεθάνει. Είναι δίπλα σου, είναι κοντά σου. Αυτό το πρόσωπο λειτουργεί στη ζωή σου κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Κάτω από την ομπρέλα πολλών ιδιωτήτων. Σαφώς πρώτα απ' όλα σαν καθηγητής, σαν διδάσκαλος, σαν πρωτότοκος αδελφός, αλλά και ως σύντροφος και φίλος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριε, είσαι κοντά μου, μα μόνο κοντά σου είμαι. Όταν δοξάζεις και ευχαριστείς Κύριο τον Θεό, όταν υψώνεις Κύριας καθαράς, όταν έχεις συνεργάτες δύο άνδρες, το φόβο και το ζήλο προς το πρόσωπο του Κυρίου, ναι, είμαι πάντοτε κοντά σου, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας όταν εμείς είμαστε μαζί Του. Και με αυτόν τον τρόπο πράγματι, Κύριε Θεέ μου, ξεπερνάμε τα όρια, δηλαδή εκτείνεις τα όρια της σκηνής σου. Άφησε το ρολόι, Λευτέρη, άφησε τα ωράρια, άφησε τα κουτάκια, γιατί όλα αυτά από εμένα δύναται να τα υπερβείς όταν αφαιθείς στην χάρη μου και όταν υποταχθείς στον λόγο μου. Άκουε λοιπόν, πώς θα διαφυλάξεις το ημάτιόν σου λευκόν. Κύψε στον λόγο του Θεού, στον νόμο της ελευθερίας και ακολούθησε αυτά τα βήματα που σου δείχνει ο λόγος. Τότε μεριάζει το νομίζω, μεριάζει το πιστεύω και πλέον η καθαρή βουλή του Κυρίου των δυνάμεων, χωρίς νομίζω ή πιστεύω, αλλά λόγος Θεού, εντολή Κυρίου όλων των δυνάμεων. Και τότε ευχαριστία, δοξολογία. Και ο Αμαλίκ τι έγινε, αδελφοί, νίκησε? Κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Διαβάζω πάλι από το 11. Και όποτε ο Μωυσής ύψωνε την χείραν αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Οπότε δε κατεβίβαζε την χείραν αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Εχείρε δε του Μωυσέως ήσαν βεβαρημένε. Όθεν λαβώντες λίθων έθεσαν υποκάτω αυτού και εκάθισαν επ' αυτού. Ο δε Ααρών και ο Ωρ εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζον τα χείρας αυτού και οι χείρες αυτού έμενον στηριγμένε μέχρι δύσεως ηλίου. Δηλαδή, δοξολογία, ευχαριστία, αλλά όμως και μία πολύ σοβαρή προϋπόθεση. Τι έκανε ο Ωρ και ο Ααρών?
τι κάνει η ευχαριστία και η δοξολογία, αφού σε ζωοποιήσουνε, σε οδηγούνε στο λόγο. Κάθεσε πάνω στο λόγο. Γιατί? Γιατί ο λόγος είναι το θεμέλιό σου. Ιδού, ο σοφός, αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα προς εμάς, Κορίνθιοι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο τώρα, πάντες εμείς, θέλετε επικοδομήσει. Πώς θα επικοδομήσουμε, Κύριε? Με χρυσίων, αργύριων και πολυτίμους λίθους. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι το θεμέλιο. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος, καθώς είναι πνεύμα και ζωή, θα μας ζωοποιήσει έτι περισσότερον και το κυριότερον θα μας δώσει φωτισμό, άρα και κατεύθυνση και επομένως νίκη. Γιατί όταν το παιδί του Θεού έχει φωτισμό από τον Θεό και λαμβάνει κατεύθυνση Αγία, τότε η νίκη είναι βέβαιη και τη βεβαιότητα αυτή την έχει μέσα στην καρδιά του. Και κατέστρεψε ο Ιησούς τον Αμαλίκ και τον λαόν αυτού εν στόματι μαχαίρας. Ο Λόγος του Θεού είναι εργαλείο. Είναι η μάχαιρα που διαχωρίζει, αδελφοί. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, είναι ζών, αποτελεσματικός δηλαδή, και ενεργός. Μάλλον το ενεργός είναι αποτελεσματικό και ζών είναι ζωντανός. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος αρμόντε και μυελών. Ποιος? Ο Λόγος του Θεού. Αυτή η δίστομος μάχαιρα, η οποία έρχεται να αποκόψει ό,τι είναι σαρκικό, ό,τι έχει προέλευση επίγεια, ό,τι είναι εγκόσμιο, έρχεται να το αποκόψει μέσα από την καρδιά μας. Και πλέον να μείνει χώρο στην καρδιά μας για να έρχεται το ουράνιο φως, ο ουράνιος θησαυρός, ο Λόγος του Κυρίου, ο άρτος της ζωής και με αυτό να μαχόμεθα τα έργα της σαρκός. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ έκτης υπό των ουρανών. Και οκοδόμησεν εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά Ιρέ, που με θερμινευόμενον σημαίνει Κύριος ημέα μου. Και λέει ο προφητικός λόγος, όταν επέλθει ο εχθρός ως ποταμός, τότε το Πνεύμα το Άγιον θέλει σηκώσει τη σημαία του. Αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που θα σηκώσει σημαία. Να συντρίψει τον σαρκικό άνθρωπο. Να συντρίψει τα έργα της σαρκός. Κύριε Θεέ μου, δεν θέλω να θυμώνω. Δεν θέλω να είμαι οξύθυμος. Δεν θέλω, Κύριε Θεέ, της αγάπης να βλέπω στους τρίτους, να βλέπω στους άλλους. Θέλω να βλέπω στον εαυτό μου. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να γίνω πράος και ταπεινός στην καρδία. Βοήθησέ με. Εάν αυτή η προσευχή σου γίνει μέσα από την καρδιά σου, θα τη δεις και θα είσαι απόλυτα βέβαιος και βεβαία. Την κρατεά χείρα του Κυρίου να εκτείνεται ως χείραν βοηθείας. Να σε εναγκαλίζεται και να σου λέει ακολούθημη. Ακολούθημη γιατί εγώ θέλω σου δώσει την νίκη, ώστε και εσύ ως άλλος Παύλος να πείσεις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Αλληλούια. Θα τελειώσω, αδελφοί, με κάτι που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, σελίδα 997, διαβάζω στο στίγμα κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίας. Εάν δε αποθάνομεν από του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει με ταυτού. Αλληλούια. Λέει ο Λόγος του Θεού σε άλλο σημείο, όσοι είναι του Χριστού συνεσταύρωσαν ομού τα πάθη και τις επιθυμίες. Συνεσταύρωσαν τον κόσμο ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και έρχεται ο Παύλος εδώ να μας πει ότι αυτός ο οποίος τελικά θα ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι αυτός ο οποίος θα πεθάνει για τον κόσμο, αδελφοί. Και για να πεθάνουμε για τον κόσμο, που είναι η συνέχεια των έργων της σαρκός, θα πρέπει συνειδητά να σταυρώσουμε την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τον εαυτόν μας για τον κόσμο και στον κόσμο και προς τον κόσμο και για τον κόσμο αυτό. Γιατί κοιτάξτε τι λέει στο 8, εάν δε απεθάνομεν, μετά του Χριστού πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει. Δηλαδή, η συζυγία μας με τον Χριστό, γιατί τι είμαστε εμείς τώρα? Είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Όλοι εμείς αποτελούμε τα μέλη της νύμφης του Κυρίου μας. Και τι είναι ο Κύριος μας? Ο νυμφίος.
Καθώς λοιπόν συζούμε, μάλλον καθώς λοιπόν εμείς σταυρώνουμε τους εαυτούς μας για τον κόσμο, σταυρώνουμε το εγώ μας, σταυρώνουμε τα πάθη, τις επιθυμίες, σταυρώνουμε το σαρκικό μας φρόνημα, τότε συζούμε μετά του Χριστού. Και τότε καθημερινά απολαμβάνουμε την επίσκεψη και την παρουσία Του. Και τότε δροσιά στη ζωή μας. Και τότε χάρη στη ζωή μας. Και τότε φως. Και τότε συντροφιά με τον Κύριο καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Και τότε δάκρυα ευγνωμοσύνης. Και τότε παρηγοριά πολύ και επιστήριξη. Και τότε καρδία συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό. Όχι εσύ, ούτε εγώ, αλλά ο Χριστός μέσα σε σένα. Πότε? Όταν μέσα στο λόγο του Κυρίου μελετάς, διαβάζεις, εντρυφείς και αφήνεις το Πνεύμα το Άγιον να σου αποκαλύπτει το λόγο του και να σε καθοδηγεί βήμα προς βήμα, διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, στίχων επί στίχων. Αδελφοί, ο Κύριος έρχεται και είναι τώρα, τώρα καιρός, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαίο να πολεμήσουμε όλοι μας και πρώτος εγώ τη σάρκα μας, ώστε μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει και να ζει το Πνεύμα και δια Πνεύματος Αγίου να δοξάζουμε Κύριο τον Θεό μας. Αμήν.